έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αυξήσει σημαντικά το προσδόκιμο επιβίωσης σε πολλές μορφές καρκίνου. Με έγκαιρη διάγνωση έχεις το χρόνο. Αυτό είναι το μήνυμα της ενημερωτικής εκστρατείας που οργανώνει η φαρμακευτική εταιρεία MSD σε συνεργασία με συλλόγους υποστήριξης ασθενών. Οκτώβριος είναι ένας εμβληματικός μήνας για τον καρκίνο του μαστού. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για την αξία και τη σημασία της και της πρόληψης, κυρίως όμως της έγκαιρης διάγνωσης, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που καταφέρνουν και έχουν την έγκαιρη διάγνωση στα χέρια τους, όχι μόνο να ονειρεύονται, αλλά κυρίως να αυξάνουν το προσδόκιμο επιβίωσής τους και να ζουν με μια ποιότητα ζωής. Γιατί είναι σημαντική η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου? Γιατί όταν ένας καρκίνος διαγνώστηκεται σε πρώιμα στάδια, ανεξάρτητα από τον τύπο του και στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορεί να θεραπευτεί. Μπορεί να χρειαστεί χειρουργία, μπορεί να χρειαστεί συστηματικές θεραπείες, ακτινοθεραπείες, αλλά θεραπεύεται. Υπάρχουν άτομα τα οποία υποστηρίζουν ότι κάνουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής, με άσκηση, με υγιεινή διατροφή, χωρίς κάπνισμα, χωρίς αλκοόλ, και όμως έχουν διαγνωστεί με καρκίνο. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Ισχύει ότι δυστυχώς ακόμα δεν ξέρουμε όλες τις αιτίες. Η πλειονότητα των καρκίνων είναι σποραδική, δηλαδή τυχαίοι. Αυξημένου κινδύνου δράσης είναι αυτά που περιγράψατε, όπως το κάπνισμα, όπως η ανθυγιεινή εντός εισαγωγικών διατροφή ή μια άσκηση παχυσαρκία. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά που ακόμα και εμείς ως επιστημονική κοινότητα, αλλά και το κοινό δεν γνωρίζει. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι αν κάποιος αυτά τα κάνει, μειώνει πάρα πολύ την πιθανότητα στον εαυτό του να διαγνωστεί. Αλλά σαφώς δεν μπορούμε να έχουμε απάντηση για το για ποιο λόγο, παραδείγματος χάρη, παιδιά παθαίνουν καρκίνο ή για ποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αυτές τις λεγόμενες εντός εισαγωγικών κακές συνήθειες παθαίνουν καρκίνο. Υπάρχει και η κληρονομικότητα σε ένα ποσοστό, αλλά αυτό είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό και υπάρχει και ένα κενό στη γνώση, είναι ένα πεδίο έρευνας λαμπρό. Ποιες θεραπευτικές επιλογές έχουν αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που θα διαγνωστούν με καρκίνο? Στην Ελλάδα εννοείται. Όλες. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό νέο. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα, σε αντίθεση με πάρα πολλά κράτη της Ευρώπης και του κόσμου, του δυτικού κόσμου ας πούμε, έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε όλες τις νέες καινοτόμες πανάκριβες θεραπείες μέσω του εθνικού ασφαλιστικού τους φορέα, δηλαδή χωρίς κόστος για τους ίδιους. Είναι κάτι που στην υπόλοιπη Ευρώπη και σε κάποιες χώρες του κόσμου δεν είναι πραγματικότητα. Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στη γραφειοκρατία, μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά το ότι εμείς οι ογκολόγοι έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε τα εργαλεία που ανακοινώνονται ακόμα και την προηγούμενη μέρα στα χέρια μας πάρα πολύ γρήγορα, αυτό μας κάνει ιδιαίτερα ευτυχείς. Με δύο λόγια για τον όμιλό μας, να πω ότι μετρά 47 χρόνια προσφοράς και δράσης, είναι ο πιο παλιός σύλλογος ασθενών στην Ελλάδα και εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάνει προληπτικές ενημερωτικές δράσεις για όλους τους καρκίνους βέβαια, αλλά η αλήθεια είναι ότι με το κομμάτι μελάνωμα έχουμε ασχοληθεί κάτι παραπάνω. Έχουμε προγράμματα εκπαιδευτικά στα σχολεία για τον καρκίνο του δέρματος και για το μελάνωμα. Έχουμε εκστρατείες ενημερωτικές και διαδραστικές σε όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα καλοκαιρινούς μήνες που ο ήλιος ενοχοποιείται για τον καρκίνο του δέρματος και το μελάνωμα, σε νησιά που φτάνουμε μέχρι το Καστελόριζο, για να μην τα αναφέρω ένα-ένα, είναι πολλά χρόνια που γίνονται οι καμπάνιες αυτές και κατά τη διάρκεια του κορονοϊού με webinars, αλλά και με πολλές ενημερωτικές εσπερίδες, ημερίδες που κάνουμε συνέχεια.
Μπορούμε να βοηθήσουμε ενεργά, γιατί ένας ασθενής μόνος του θα χαθεί στη μετάφραση, όπως λέμε, και δεδομένου ότι και η ψυχολογία του είναι πάρα πολύ πεσμένη, το να είναι μισή ώρα και τρία τέταρτα σε αναμονή γραμμών για να κλείσει ραντεβού θα τον δυσκολέψουν πάρα πολύ. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, δηλαδή πρέπει να απευθύνονται σε εμάς και να τους βοηθούμε. Ποια υποστήριξη παρέχει το Άλμα Ζωής στις γυναίκες με καρκίνο του μαστού και πόσο σας έχει βοηθήσει στις προσπάθειές σας η διοργάνωση του Race for the Cure? Το Άλμα Ζωής προσφέρει μια πολυεπίπεδη υποστήριξη στις γυναίκες με καρκίνο μαστού, τόσο σε επίπεδο ψυχοκοινωνικής στήριξης, όσο σε επίπεδο ενημέρωσης, νομικής συμβουλευτικής, διατροφής, βελτίωσης ποιότητας ζωής, σε πάρα πολλά θέματα. Το Greece Race for the Cure έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Βασικά είναι το εργαλείο χρηματοδότησης των περισσότερων προγραμμάτων που κάνουμε στο Σύλλογο, τα οποία είναι όλα δωρεάν προς όφελος όλων των γυναικών με καρκίνο του μαστού. Η Fairlife είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας που δημιουργήθηκε στη μνήμη του συζύγου μου Simon Bell, που δυστυχώς έχασε τη μάχη με την νόσο τον Αύγουστο του 2020. Στη Fairlife υποστηρίζουμε τον κάθε ασθενή και φροντιστή σε όλη τη διαδρομή του, από την διάγνωση μέχρι τη θεραπεία, και σαφώς δουλεύουμε πολύ, αρκετά έντονα, σε θέματα που αφορούν την πρόληψη και την ενημέρωση για την έγκαιρη διάγνωση, που είναι και η σημερινή μας εκδήλωση και η καμπάνια της MSD, καθώς με έγκαιρη διάγνωση έχεις το χρόνο. Δυστυχώς, τον καρκίνο του πνεύμονα κάθε ώρα χάνεται ένας συνάνθρωπός μας και δεν έχουμε άλλο χρόνο να χάσουμε. Με την ένταξη του προληπτικού ελέγχου, του προσυμπτωματικού ελέγχου, αν θέλετε, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στο πρόγραμμα πρόληψης Σπύρος Δοξιάδης, θα βοηθήσουμε να μην χαθούν άλλες ανθρώπινες ζωές. Οπότε είναι κύριο μέλημά μας να πιέσουμε και να ενημερώνουμε για τον προσυμπτωματικό έλεγχο, αλλά και την ένταξη του προσυμπτωματικού ελέγχου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από την πλευρά μας ως Fairlife τρέχουμε προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και σαφώς υποστηρίζουμε ασθενείς και φροντιστές σε αυτό το δύσκολο ταξίδι, γιατί ξέρετε, η ψυχολογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Με καλή ψυχολογία μπορεί να έχεις και θετικότερα αποτελέσματα στην θεραπεία σου. Η συμβολή μου, γιατί έχω νοσήσει από καρκίνο, όταν κάποιος χτυπάει την πόρτα του συλλόγου, του λέω ότι σε περιμένει ένας δύσκολος δρόμος, αλλά μαζί με τους γιατρούς και με εμάς θα το παλέψεις και θα βγεις στο τέλος νικητής, γιατί το πιστεύω πλέον με την πρόοδο της επιστήμης και τα καινούργια φάρμακα. Όχι μόνο ζούμε περισσότερο, αλλά έχουμε και ποιότητα ζωής, και το ζητούμενο είναι να επανέλθουμε στην κανονική μας ζωή, να είμαστε ωφέλιμοι για την οικογένειά μας και κατά συνέπεια για την κοινωνία όλη. Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε με αφορμή την ενημερωτική εξαιρετία? Ενημερώσου, ψάξε και απευθύνσου στο κατάλληλο κέντρο για να κάνεις προσυμπτωματικό έλεγχο. Πλέον έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, έχουμε ξεκινήσει να αναπτύσσουμε μια εξαιρετική συνεργασία, για να το πω όπως πρέπει να το πω, με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αλλά και με τους εποπτευόμενους φορείς, με στόχο τη βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας, της ασφάλειας των ασθενών, και είμαστε σε μια διαδικασία η οποία πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα αρχίσει να φανερώνει καρπούς οι οποίοι θα βοηθήσουν όλους τους ασθενείς. Σπάνια με το αισιόδοξο, αλλά τώρα είμαι, πραγματικά. Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στον κόσμο με αφορμή την εξαιρετία αυτή? Το μήνυμα είναι ένα. Είναι ότι η έγκαιρη ανίχνευση σώζει ζωές και δίνει την δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο, αλλά και στην οικογένειά του, γιατί ένας άνθρωπος δεν είναι μόνος του, είναι ένα ολόκληρο οικοσύστημα πίσω από αυτόν. Δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο, στην οικογένειά του, να μπορέσουν να ζήσουν τη ζωή τους, να μπορέσουν να απολαύσουν, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν έγκαιρα και φυσιολογικά, χωρίς σοβαρές επιπλοκές, το πρόβλημα του καρκίνου, και να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Αυτό το οποίο ο καθένας έχει στο μυαλό του. Οπότε αυτό είναι το μήνυμα, συγγνώμη, και αυτό πρέπει να ζητήσουμε από όλους.
πρέπει να βλέπουν τις οδηγίες, να τις παρακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνουν οι γιατροί, οδηγίες υγείας, και να κάνουν έγκαιρα τους ελέγχους που πρέπει σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται και τις κατευθυντήριες οδηγίες. Το καρκινάκι ιδρύθηκε το 2015 με κύριο σκοπό του την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Σε αυτά τα χρόνια εντοπίσαμε διάφορες ανάγκες που ο οργανισμός με μεγάλη επιτυχία μπόρεσε να καλύψει. Και αυτό στο οποίο έχουμε δώσει έμφαση το τελευταίο διάστημα είναι η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των παιδιών και των εφήβων που νόσησαν με καρκίνο και των οικογενειών τους. Η ψυχική υγεία στη χώρα μας εξακολουθεί να είναι ταμπού και δεν έχουμε δυστυχώς ακόμα την πρόσβαση σε δωρεάν δομές που να στηρίζουν την οικογένεια, αλλά και το παιδί και τον έφηβο που νόσησε με καρκίνο. Το καρκινάκι λοιπόν από τις αρχές του Σεπτεμβρίου φέτος λειτουργεί την πρότυπη μονάδα ολοκληρωμένης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, την ψυχή μου. Και ξέρετε, επιλέξαμε αυτό το όνομα για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι: ψυχή μου είναι η πρώτη λέξη που θα πει κάθε μαμά και κάθε μπαμπάς για το παιδί του. Ο δεύτερος προφανώς έχει να κάνει με την στήριξη, με την ψυχική μας υγεία, όταν έχει τελειώσει το παιδί και ο έφηβος τη θεραπεία του και καλείται να επιστρέψει στην κοινότητά του και να επιστρέψει και όλη η οικογένεια, είτε στη ζωή που αφήσαν πίσω τους, είτε σε μια καινούργια ζωή. Στην ψυχή μου, λοιπόν, η οικογένεια της παιδογκολογικής κοινότητας απευθυνόμαστε αποκλειστικά στα παιδιά και στους εφήβους που έχουν τελειώσει με τη θεραπεία τους, είναι cancer free, όπως μας λένε και οι γιατροί, θα βρει δωρεάν προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ώστε να είμαστε δίπλα τους στην δημιουργία είτε της καινούργιας τους ζωής, είτε να βρουν ξανά τα πατήματά τους. Σας καλούμε λοιπόν όλους να είσαστε δίπλα μας, να στηρίξετε αυτή μας τη δράση και να διαδώσουμε όλοι μαζί το μήνυμα ότι η ψυχική υγεία είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που πρέπει όλοι μας να φροντίσουμε να λειτουργεί όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτά τα παιδιά και αυτοί οι έφηβοι που νόσησαν με καρκίνο δικαιούνται τη βέλτιστη ποιότητα ζωής. Ποια είναι η συμβολή της MSD στον τομέα της ογκολογίας? Η MSD είναι μια εταιρεία που έχει ένα μεγάλο φάρμακο ανοσο-ογκολογίας, το οποίο εδώ και αρκετά χρόνια κάνει τη διαφορά. Έχουμε πάνω από 2.000 μελέτες παγκόσμια, πάνω από 1.200 στην ανοσο-ογκολογία και κάνουμε έρευνα συνδυασμού πλέον με πολλά καινούργια μόρια. Πρόσφατα ανακοινώθηκε από την εταιρεία μου η αγορά από την Daiichi τριών καινούριων ADC, Antibody Drug Conjugates, τα οποία συνδυαστικά με την ανοσο-ογκολογία διερευνούμε σε ομάδες ασθενών με καρκίνους οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται σε θεραπεία.